Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από την Νότια Μακεδονία. Ε? Πλέον και τυπικά δεν είμαστε Νότια Μακεδονία. Μακεδονία είμαστε. Το Νότια Βόρεια. Αφού υπάρχει Βόρεια πλέον και επίσημα, είμαστε εδώ. Και εμεί εδώ από την Νότια. Και επίσημα. Πριν από λίγα και χρόνια. Και τυπικά, άντε να το πω έτσι. Ας πούμε γιατί η Μακεδονία ήταν και πριν. Το σωστό δεν είναι. Εμείς δεν λέμε όταν είναι να πέσουν υπογραφές, δεν λέμε να πέσουν υπογραφές τυπικά και τα γνωστά. Αυτό. Τώρα εντάξει, κάποιοι που μας ακούνε να αντιδράνε, αλλά από το 1993 παιδιά Μακεδονία λέγονται. Ναι. Από το 1993, έτσι. Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Λέγονται από το 1993, νομίζω, από το 1992. Από σήμερα μπορεί να τώρα, λέω. Όπως το Λατίνο θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, γιατί υπήρξε το. Τότε έπρεπε. Αν ήθελαν κάποιοι να το προλάβουν, να το προλάβουν τότε. Αφού μπήκε το Μακεδονία στη μέση, τελείωσε. Από τότε τελείωσε το παραμύθι. Τέλος. Εντάξει, τώρα ο Τσίπρας θέει και ο ένας θέει. Εντάξει, ο καθένας. Α πούμε, ο καθένας το λέει όμως. Δεν θα διαφωνήσουμε. Εντάξει, ξεκινήσαμε με το πολιτικό. Σήμερα κουμπί δεν είναι διαφορετική. Αλλά άμα βάλουμε τώρα να πούμε ποιο και τι και έτσι και αλλιώ, από το 93 Μακεδονία λέγεται. Ναι, σωστά. Αν τώρα εμείς θέλουμε να λέμε και να σου πω και κάτι, οι μισοί και από τη Βόρεια Ελλάδα εκεί πάνε για δουλειές. Για πολλές δουλειές εκεί μισή, πάνε. Εγώ πάνω εδώ κατεβαίνω για διακοπές. Μπορεί και παραπάνω από ίσως. Έλα, κάποιος, πάει, τέλος. Το είπαμε γιατί έγινε τώρα. Γράφει και πανηγυρίζει για τα συλλαλητήρια και από κάτω έχει διαφημίσεις. Ναι, okay. Μην τρελνόμαστε τώρα, μην τα θέλουμε να δικά μας. Τελείωσε. Να σου πω λίγο κάτι. Είναι το πρώτο, η πρώτη εκπομπή μετά το. Καλά, τέλος σεζόν δεν είναι ακριβώς γιατί ακόμη τελικοί παίζονται. Αλλά είστε το πάμε δηλαδή από εδώ και πέρα, ρε φίλε. Τι, θα ξεκινάμε με. Πώς το λένε, με την κίνηση στους δρόμους, με την πολιτική και με αυτά. Όχι, ρε, και βασιτικά δεν έχουμε να πούμε. Έχει πολλά βασιλικά. Θα τα οργανώσουμε. Τελειώσαν και τα μικρά πρωταθλήματα. Θα τα δούμε λίγο και αυτά. Τα μικρά πρωταθλήματα. Απλά όλο και κάτι γίνεται. Είχαμε τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Είχαμε τώρα επικαιρότητα. Θα μας αναγκάσει να ασχοληθούμε με τον ΠΑΟΚ. Θα ασχοληθούμε, ναι, θα ασχοληθούμε. Φυσικά γιατί ήταν, έκανε μια. Για πολλούς δεν είναι επιτυχία το να είσαι τρίτος. Δεν παίρνει τίτλο. Εντάξει. Για μένα. Το έχω ξαναπεί και όταν το έκανε και ο Άρης και όταν το έκανε και ο Πάοκ, όπως να το κάνει είναι επιτυχία. Όταν τερματίζει κάτω από τους δύο, μιλάμε... που με διαφορά είναι η πρώτη. Ακριβώς. Είναι το πρωτάθλημα των δύο και το πρωτάθλημα των δύο. Δείχνεις, όταν λέμε επιτυχία, δείχνεις ότι τουλάχιστον έχεις μια συνέπεια. Ακριβώς. Στο πρόγραμμα το οποίο έχεις. Δεν σου είπε κανένας. Το αγωνιστικό, δεν λέμε ότι κερδίζεις τίποτα. Ακριβώς. Απλά δεν σου είπε κανένας. Συνέπεια. Να πανηγυρίσεις και να θεωρείς ότι πήρες τίτλο, αλλά από τη στιγμή που. Κάτω από τους δύο πόπους και να το κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση εδώ και 15-20 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε στα επόμενα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Κάτω από τους δύο υπάρχει ένα άλλο πρωτάθλημα των 12. Σε αυτούς τους 12 ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος και για μένα τερμάτισε και με πάρα πολύ εμφαντικό τρόπο από ένα σημείο και μετά μέσα στη σεζόν. Και αυτό είναι κάτι που του πιστώνεται. Τώρα, το αν το 90 έπαιρνε πρωτάθλημα, αν έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά και όλα αυτά είναι μια άλλη κουβέντα και είναι μια άλλη κουβέντα η οποία. Από τότε έχουν περάσει 25 χρόνια και 30 χρόνια από τότε. Τα έχεις οδηγό αυτά τα χρόνια. Στοχεύεις ξανά σε ανάλογες επιτυχίες. Το που είσαι τώρα όμως και να ξέρεις το που είσαι, που βρίσκεις, τι μπορείς να κάνεις, είναι το πιο σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή με αυτά τα οποία διαθέτει, αυτό μπορεί να κάνει. Ίσως με λίγο τύχη, λίγο συγκυρία παραπάνω, μπορείς να κάνει κάτι παραπάνω στην Ευρώπη. Okay, δεν του κάθισε. Απλά είπαμε ότι τουλάχιστον δείχνεις ότι βαδίζεις μας το πρόγραμμά σου. Έχεις ένα πρόγραμμα αγωνιστικό από την αρχή της χρονιάς και πατάς πάνω σε αυτό. Ναι. Και ότι τελειώνεις αυτή τη θέση ο ΠΑΟΚ σημαίνει ότι αυτό το πρόγραμμα, αυτό το πλάνο, αυτές τις σκέψεις που έχει δει και ο προπονητής και οι παίχτες. Γιατί οι παίχτες, όλοι, δεν ξέρεις κανένα παίχτες που να μην θέλει να κερδίζει τίτλους. Όλοι θέλουν. Άρα, μπράβο. Έτσι, τουλάχιστον έχουν την ικανοποίηση ότι πετύχαν ένα στόχο αυτόν, την τρίτη θέση. Άρα το πρόγραμμα προχώρησε. Έτσι. Δηλαδή το πρόγραμμα ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε. Αυτό Συμφωνώ. Είναι που λέμε επιτυχία τρίτης θέσης. Γιατί λέει, α, όχι, είναι έτσι. Τώρα, αν κάνει το επόμενο βήμα παραπάνω, αυτό μπορεί να γίνει. Το χρόνο μπορεί να γίνει σε δύο χρόνια, το ξέρεις. Είναι ανάλογα. Αλλά όταν είσαι και τρίτος, είσαι και ελκυστικός. Ναι. Έτσι. Επίσης, εγώ κρίνω με βάση αυτά τα οποία τέθηκαν ως στόχοι πέρσι, περίπου τέτοια εποχή ήταν. Όταν ανέλαβε ο Παθεοδόρου. Ναι. Και είχε γίνει και η συνέντευξη τύπου. Το να έχει μια ομάδα με ελληνική βάση και ελληνικό κορμό, η οποία θα προσπαθήσει να παίξει όσο το δυνατόν καλύτερο μπάσκετ και να διεκδικήσει μια θέση τετράδα. Από ένα σημείο και μετά, και καλό μπάσκετ έπαιξε, και όχι μόνο στη τετράδα μπήκε, πήρε και η τρίτη θέση, και έδειξε ότι εδώ, ρε φίλε, κάτι γίνεται φέτος. Κάτι κάναμε φέτος. Μαζευτήκαμε, στην αρχή κάναμε λάθη, τα διορθώσαμε,
Φέραμε παίχτες, φέραμε άλλους παίχτες, τους αλλάξαμε. Αλλά στο δεύτερο μισό της σεζόν, στο δεύτερο μισό της σεζόν, από αρχές Μαρτίου μέχρι αρχές Ιουνίου, τρεις μήνες, ο ΠΑΟΚ έπαιξε και πολύ καλό μπάσκετ και πέτυχε τους στόχους του στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο ρεαλιστικός στόχος. Και εγώ θα ήθελα ο ΠΑΟΚ να παίρνει πρωτάθλημα. Και εγώ θα ήθελα να είναι στους τελικούς και να ετοιμάζεται τώρα να παίξει τέταρτο παιχνίδι την Πέμπτη. Ξέρω εγώ, στο ΟΑΚΑ. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να το κάνει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα ώστε να γίνει μια τέτοια ομάδα. Δεν το βλέπω να γίνεται άμεσα πάντως. Το να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα. Ωραία. Και το έχω ξαναπεί και εδώ το έχω πει και με το Σταμάτη. Ο ΠΑΟΚ δεν. Δηλαδή το ότι βγήκε τρίτος δεν είναι ότι το πανηγυρίζει. Είναι ένας στόχος φετινός. Ο στόχος που έχει είναι πιο μακριά. Δεν είναι μόνο το να βγει φέτος τρίτος ή τέταρτος. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, επί της ουσίας δεν δίνει κάτι αυτό. Δεν είναι ότι βγαίνω τρίτος και πάω στα προγραμματικά της Ευρωλίγκα, να ρίξω λεφτά παραπάνω, πρέπει, να πείσω ότι το πρώτο θα κάνω ομάδα και να πω. Γίνεται Νίκο βήμα-βήμα. Έτσι. Αυτό είδαμε τι έγινε στην περίπτωση του Άρη. Ο Άρης έπαιξε Παναθηναϊκό, θυμάσαι πριν τρία χρόνια. Παναθηναϊκό 3-2 στους ημιτελικούς. Έτσι. Πανηγύρια, θα τους κουτυπήσουμε. Ναι, μειώνει την ψαλίδα, λέγανε όλοι τότε εντάξει. Η συνέχεια όμως του προγράμματος ήταν ακριβώς η αντίστροφη. Ήρθε ένας επενδυτής, τρομάρα μας. Να σε διακόψω λίγο, γιατί όντως εκείνη τη χρονιά ο Άρης είχε μια πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Η οποία μπορεί και να άξιζε να είναι στους τελικούς, ρε φίλε, σου πω εγώ. Σίγουρα μπορεί, ναι. Με αλλά βάση την εικόνα της όλη τη χρονιά, τον μπάσκετ που έπαιξε, το ρόστερ που είχε, μπορεί και να άξιζε. Δεν ήταν και τρομερό υψηλό το μπάτζετ. Αλλά έτσι, είχε μια πολύ καλή ομάδα. Σωστό, γίνανε προσεγμένες τις κινήσεις, στερεί εξυχημία και έκανε άλλη μεγάλη χρονιά. Το επόμενο βήμα όμως του Άρη, αντί να είναι αυτό ποτέ που έπρεπε να είναι με βάση ένα πρόγραμμα, ένα προγραμματισμό, να πεις ακριβώς ότι κάνω το επόμενο, τι είναι το επόμενο, χτυπάω ξέρω εγώ τον μπάσκετ από τη Champions League. Έτσι, γιατί είπαμε το κύπελλο είναι ρουλέτα. Αν βρεθείς εντός έδρας καλά, αν βρεθείς εκτός, γεια σας. Χτυπάω τον μπάσκετ από τη Champions League για να πάρω το 1.000.000 ή τις 500 που ήταν τότε την πρώτη χρονιά. Και συνεχίζω στο ίδιο πρόγραμμα. Ή έρχεται ο επενδυτής τρομάρα μας και κάνει γυράνε. Ήρθε επενδυτής, αου, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, όχι, δεν θα βάλω τώρα για να τα χρέη και αυτά. Και τι έγινε μετά από δύο χρόνια, ο Άρης αντί να είναι πιο κοντά στους μεγάλους, έχοντας μια βάση από τότε, είναι χρεωμένος 5 εκατομμύρια και ένατος. Και παρακαλώ τώρα τη FIBA να τον πάρει. Εγώ θέτω ένα ερώτημα γιατί ακούω αυτό με τη FIBA. Η FIBA πόσο μαζεύει την Ελλάδα πάρει, παιδιά, 5? Πόσο μαζεύει από την Ελλάδα, γιατί είναι ΠΑΟΚ Προμηθέας, ΑΕΚ σίγουρα σαν τέτοιο, σαν κατάκτηση, και Λαύριο. Και Λαύριο. Και το Λαύριο θέλει να παίξει. Πού θα παίξει το Λαύριο? Το Λαύριο λέει όχι στο EuroCup. Άρα πάει για μπάσκετ από το Champions League. Συγγνώμη, το τέσσερις. Λαύριο, το Λαύριο θέλει του χρόνου να παίξει στην Ευρώπη. Ναι, θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Σε ποιο γήπεδο? Στο ελληνικό. Στο Λαυρίου. Ξέρω, στο ελληνικό. Μπορεί να πάει κάπου αλλού. Οκ. Δηλαδή το Λαύριο θα κάνει. Θα ανεβάσει και άλλο τον μπάτζο σε σχέση με φέτος για να παίξει τον Ευρώπη. Πρώτα αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί να το δώσει σημασία. Να σου πω κάτι, μπορεί να θέλει απλά να το κάνει για να γραφτεί στην ιστορία το Λαύριο έπαιξε μια φορά στην Ευρώπη. Όλοι Champions League, φίλε. Ναι. Πέντε ομάδες. Μα με βάση τη βαθμολογία, πέμπτο δεν είναι. Πέμπτο είναι με βάση τη βαθμολογία. Πέμπτο. Όχι, νομίζω είναι έκτο. Γιατί, ρε φίλε. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι πέμπτη. Όχι, γιατί αφού η ΑΕΚ τερμάτισε έκτη στην κανονική διάρκεια. Πέμπτη τερμάτισε στην κανονική διάρκεια. Το Λάβο τερμάτισε τέταρτο. Δεν ξέρω βαθμολογία κανονική διάρκεια. Το Λάβο τερμάτισε. Έκτο τερμάτισε το Λάβο. Ναι, ρε. Εντάξει. Ναι, αλλά η ΑΕΚ σαν κάτοχο δεν παίρνει τη θέση. Νομίζω πω ναι. Υποτίθεται ότι έχει την πρόσκληση από το Γιούρο κάπου κάτοχο του Champions League. Άρα πάει το Λαύριο. Έτσι. Δηλαδή πάμε του χρόνου για 5 ομάδες στο FIBA Europe, στο FIBA Champions League. Έτσι. Άσχετο τώρα αυτό το λέμε σαν θέμα που μπορεί να προκύψει κάποια στιγμή. Έτσι, γιατί ακούω πολλά για τον Άρη. Και λίγο σκέφτομαι το μυαλό μου, λίγο σκέφτεται κάποια πράγματα λογικής. Η FIBA υποτίθεται έχει κάποια αξιοκρατικά κριτήρια για παίρνει τις ομάδες. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν είναι για αξιοκρατικά κριτήρια να μπει. Άμα μπει, θα πούμε 5 ελληνικές ομάδες. Πού θα πάει ο Άρης, ομίλους όπως θέλουν στα προγραμματικά. Άσχετο. Απλά θέλω να πω ότι αυτό το πρόγραμμα που είχε τότε ο Άρης και έπρεπε να το συνεχίσει να είναι σε μια λειτουργία. Δεν τέθηκε ποτέ, δεν η συνέχεια του. Και αντίθετα έφτασε αυτό το σημείο. Τώρα είναι για τον ΠΑΟΚ η ευκαιρία, αν θέλεις, να συνεχίσει το πρόγραμμα, να μπουν κάποια χρήματα ίσως παραπάνω από κάποιες σταδιακά. Πηγές, σταδιακά. Έτσι, να ανεβάσει, να θέσει ίσως το στόχο της Ευρώπης του χρόνου, που εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εφικτός σαν στόχος σε σχέση με την Ελλάδα. Που να περιμένει την κλήρωση του κυπέλου, τι ρουλέτα, την πηγιά θα σε βγάλει. Α, θα παίξουμε στο Παλέ, θα παίξουμε στο ΑΚΑ ή θα παίξουμε στο. Να πω λίγο κάτι με βάση αυτό που ήταν φέτος από την ΑΕΚ. Και πρόπερση από την ΑΕΚ, συγκεκριμένη διοργάνωση. Νομίζω ότι ο στόχος σου προκύπτει. Σίγουρα. Δηλαδή, εντάξει.
Εννοείται ότι το έχεις, ότι θέλω να πάω όσο πιο μακριά γίνεται. Απλά βλέπεις και κάνεις αυτή τη διοργάνωση. Κοίτα, αυτό το καλό έχει αυτή η διοργάνωση. Την μπορεί όποιος θέλει, όποιος θέλει. Όποιος έχει μια καλή ομάδα. Σωστό. Σωστά δομημένη κουλουπού, 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 να φτάσει ψηλά. Ναι, κοίτα, η Τενερίφη, ας πούμε, το είχε βάλει ως στόχο η ΑΕΚ. Έτσι. Το έλεγε εμένα, αλλά τα αποτέλεσματα δεν δικαιώνα. Προέκυψε. Και προέκυψε όταν προκρίθηκε. Έτσι, γιατί λέγαμε να προκριθεί. Λέμε ότι αν θες ο ΠΑΟΚ ένα στόχο της Ευρώπης του χρόνου, λέω εγώ τώρα, έτσι. Τώρα μιλάμε. Πώς μπορεί να είναι η λογική συνέχεια των πραγμάτων. Άμα δεις ένα στόχο Ευρώπης ο ΠΑΟΚ, σημαίνει ότι σίγουρα θα φτιάξει μια ομάδα η οποία να αντέξει σε δύο αγώνες την εβδομάδα, βασικό. Mm-hmm. Έτσι, και μια ομάδα την οποία μάλλον θα την προστατεύεις ίσως περισσότερο στην Ελλάδα για να την έχεις καλύτερα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η διαφορά. Το να δώσεις βάρος δεν μπορείς. Δεν είναι. Πώς να το πω. Δεν είναι ποδόσφαιρο που λέει ο λόγος, θα πάει ο κόσμος σε ένα κλουβί 10.000. Είναι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα βάλεις ένα βάρος ώστε, π.χ. λέμε τώρα, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι, το Μαργαρίτη π.χ. να τον κρατήσεις εκτός με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με τον Άρη αν θέλεις, και να τον βάλεις, ας πούμε, με την Λούντισμπουργκ στην Ευρώπη. Λες, στην εβδομάδα που θα σου έρθει και θα έχεις, ξέρω εγώ, ταξίδι στην Πάτρα, λέω ένα παράδειγμα. Να πεις ότι αυτό θα το θυσιάσω, ρε παιδί μου. Γιατί μπράβο, παίζω με την Νεπτούνα στη Λιθουανία. Κάτι καλή που έκανε και η ΑΕΚ φέτος που θυσίασε μάτς. Όπως με τον Πανιόνιο, όπως κάποια άλλα μάτς που θυσίασε. Η ΑΕΚ για να είναι οι παίκτες πιο έτοιμοι και πιο φρέσκοι στην Ευρώπη. Έτσι. Η Ευρώπη δίνει ένα χρηματικό ποσό, ένα εκατομμύριο. Δεν είναι για τις δικές μας ομάδες, δεν είναι μικρό ποσό. Το ένα εκατομμύριο. Τώρα πάω, άμα ξέρω εγώ, πάρει την. Ξεκινάει χρονιά. Έξοδα, έσοδα, ισοσχελισμένα και τελειώσει. Και πάρει τον μπάσκετ του Champions League και έχει ένα εκατομμύριο κέρδο ήδη. Ένα εκατομμύριο κέρδο. Από τον μπάσκετ σου είναι περισσότερα τα χρήματα. Το βάζει. Πολύ περισσότερο. Το βάζει το μισό, το βάζει την επόμενη χρονιά. Ναι. Κάνει κάποιε κινήσει. Έτσι λειτουργούν οι ομάδε. Mm-hmm. Όταν δεν έχει μεγάλο μέτωπο, όταν δεν έχει επενδυτή. Έτσι. Ναι. Όταν έχει επενδυτή, ναι, εντάξει, ρίξε, βάλε. Όπως μέχρι να τρυπήσει το βαρέλι. Συγχωρεμένο ο Παύλο Γιανακόπουλο. Έτσι. Ναι. Πόπο είναι γι' αυτό. Πόρεση, πόσοι είναι. Τι έχει γίνει αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κάνουμε μια κουβέντα για ΠΑΟΚ. Την πρώτη αυτής της εβδομάδας ελπίζουμε. Θα κάνουμε μια σήμερα και έχουμε ετοιμάσει κάτι καλύτερο για αύριο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μπαίνουμε δεύτερο μισάωρο μπάσκετ City. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά. Έτσι το πήγαμε λίγο και σε άλλα θέματα. Προχωρώντας στην εκπομπή, έχουμε να πούμε περισσότερα. Κάναμε και λίγο μια. Έτσι μικρή κουβέντα για τα του ΠΑΟΚ και για το τέλος της φετινής σεζόν, η οποία τελείωσε με μια επιτυχία για τη φετινή ομάδα, για τους στόχους που είχε θέσει. Τελείωσε όντας στην τρίτη θέση και μάλιστα για μένα πιο σημαντικά κομμάτια, εκτός από τη τρίτη θέση στην οποία πέτυχε, ήταν και το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά μέσα σεζόν και πολλές νίκες έκανε, καλό μπάσκετ έπαιξε και γενικά ήταν συνεπής σε λόγια και πράξεις σε σχέση με το καλοκαίρι. Μιας λοιπόν που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Ζάρα. Ταπεινή άποψη, αυτός ο οποίος πάτησε το κουμπί και άλλαξε όλη την κατάσταση φέτος με εκείνα τα τρίποντα στο παλέ. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται? Καλά, καλά, μια χαρά. Όλα καλά. Έχετε ξεκουραστεί λίγο από τις δύο τελευταίες ημέρες που μπορεί να μην είχε αγώνες, αλλά όσο να είναι. Εντάξει, ναι. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Τώρα ξεκινάμε την ξεκούραση. Ωραία. Θα κρατήσει καιρό αυτή η ξεκούραση ή θα ξαναβρεθείτε στο γήπεδο κάπου στα κοντά? Εγώ προσωπικά, ναι. Καμιά εβδομάδα θα ξεκουραστώ και συνέχεια. Αυτό είναι μόνο δηλαδή? Ξεκινήσω. Μια εβδομάδα? Όχι, 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 όχι. Θα το πάμε λίγο σπαστά. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, Θοδωρή. Ναι. Το περσινό καλοκαίρι για σένα ήταν πολύ ιδιαίτερο και προσωπικά και επαγγελματικά. Ναι. Έτσι όπως ολοκληρώθηκε φέτος η σεζόν, κοιτώντας πίσω, όχι τι τίτλο βάζεις, ξέρεις τι είναι αυτό που κρατάς με βάση τα όσα γίνανε φέτος στη χρονιά? Είσαι ικανοποιημένος με αυτό που έζησες φέτος? Κοίταξε, αυτό που κρατάω κυρίως είναι το ότι όταν η ομάδα ήταν σε μια δύσκολη θέση, αντιδράσαμε όλοι και καταφέραμε στο τέλος και τώρα εδώ που μιλάμε να πούμε ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Περίμενες εσύ από ένα σημείο και μετά μέσα σεζόν ότι θα βρείτε το ρυθμό σας, θα βρείτε αυτά τα οποία δουλεύετε στις προπονήσεις? Σε ρωτάω γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι το μισό της σεζόν
δεν μπορούσατε να βρείτε σταθερότητα. Δηλαδή, ενώ ήρθαν κάποια θετικά αποτελέσματα, μετά ήρθαν πάλι κάποια αρνητικά. Τι άλλαξε στην πορεία και είδαμε αυτό το finish για περίπου τρεις μήνες. Πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει, γιατί δουλεύαμε σωστά όλη τη χρονιά. Βέβαια, βλέπαμε κάποια λάθη τα οποία κάναμε και τα διορθώσαμε. Βέβαια, έγιναν και οι δύο προσθήκες των παιδιών, οι τρεις βασικά, και ο Τεράν που ήρθε μετά, που μας βοήθησαν και δέσαν όλα τα παιδιά στο σύνολο. Και μην ξεχνάμε και τον ελληνικό κορμό, ο οποίος πιστεύω ότι στα δύσκολα για ακόμα μια χρονιά βγήκε μπροστά και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε φέτος. Πρέπει να είναι συνδυασμός αυτών των δύο, ο ελληνικός κορμός με τους ξένους για να βγει μια χρονιά καλή. Ή σε ρωτάω με βάση αυτά που είδαμε φέτος. Δηλαδή, φέτος στα παιχνίδια που η ομάδα όντως είχε ζόρι για να κερδίσει, βάλατε πλάτη εσύ, ο Μαργαρίτης. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, ο Έλληνας το νιώθει λίγο παραπάνω, ειδικά στα ζόρια. Κοίταξε, εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι ο ελληνικός κορμός είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στις ελληνικές ομάδες, γιατί πιστεύω ότι οι Έλληνες παίκτες την πονάνε την ομάδα και βάζουν την ψυχή και το κορμί τους 100%. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είναι ο συνδυασμός νομίζω απαραίτητος. Η ελληνική ψυχή και το ελληνικό ταλέντο μαζί με τους Αμερικάνους και τους ξένους που έρχονται, να μπορέσεις να δημιουργήσεις μια καλή χημεία ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις, γιατί δεν είναι εύκολο να δέσεις 12 διαφορετικούς χαρακτήρες. Mm-hmm. Ναι. Και ειδικά αυτό, αν συνδυάζεται και από 12 χαρακτήρες, οι οποίοι οι 7-8 κάθε φορά είναι το καλοκαίρι καινούργοι. Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει ρόλο. Έτσι, είναι γιατί... καινούργιοι και υπάρχει και περίπτωση να έρθουν και στη μέση της χρονιάς άλλα παιδιά, όπως έγινε και σε εμάς. Και πρέπει, νομίζω, παίζουμε και αυτό το ρόλο, το να εντάξουμε τους καινούργιους που έρχονται πιο γρήγορα για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και αυτοί και στα θέλω του προπονητή, αλλά και σε όλο το κλίμα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σας βοηθάει η Ευρώπη σε αυτό? Και μετά θα σε πάω σε μια άλλη ερώτηση που έχει να κάνει για την πορεία σας μετά το τέλος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Δηλαδή, σας βοηθάει στο να βρείτε ρυθμό, στο να βρείτε καλύτερο ένας τον άλλον? Κοίταξε, σίγουρα τα παραπάνω παιχνίδια μας βοηθάνε. Βέβαια, έχεις την κούραση με τα ταξίδια αλλά και τα διπλά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι όταν παίζεις, όταν έχεις παραπάνω αγώνες, σίγουρα μαθαίνεις και πιο καλά τον συμπαίκτη σου. Αυτό που λες εσύ το κρατάμε. Αλλά βλέπουμε ότι μετά το τέλος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων έχετε κάνει πολλές συνεχόμενες νίκες. Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, έχετε παίξει και καλύτερα, γιατί είχατε και περισσότερο χρόνο να δουλέψετε προφανώς στις προπονήσεις. Οπότε αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με το προηγούμενο. Γιατί το δεύτερο μισό δεν είχε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κοίταξε, παίζει ρόλο πολύ ότι το πρωτάθλημα το ελληνικό ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Και όταν σε περιμένει μια ομάδα και προετοιμάζεται μια ολόκληρη εβδομάδα και εσύ έχεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα να κάνεις πολλά χιλιόμετρα, να παίξεις ένα δύσκολο παιχνίδι και να ταξιδέψεις, πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο ενεργειακά να μπορέσεις να χτυπήσεις τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει να κάνει παρόλα και αυτά, Κοίταξε, παρόλα αυτά, νομίζω ότι η ομάδα άρχισε να παίζει μετά τη μέση της χρονιάς, άρχισε να παίζει πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι... Μόνο στη φάση της ενέργειας νομίζω ότι έπαιξε πολύ ρόλο ότι παίξαμε ένα παιχνίδι μόνο την εβδομάδα. Αυτό το κομμάτι την επόμενη σεζόν θα είναι κάτι που θα θέλετε να το βελτιώσετε? Δηλαδή να μπορείτε να κρατήσετε επίπεδο ενέργειας όσο το δυνατόν ψηλότερα, γιατί όταν έχεις να πάρεις 3 αεροπλάνα για να πας ένα παιχνίδι για να γυρίσεις και μετά να πάρεις άλλο ένα για να παίξεις, εγώ στην Πάτρα λέω ένα παράδειγμα, δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι ένας στόχος αυτός για την επόμενη σεζόν, δηλαδή να το φέρετε στα ίσα περισσότερο και ίσως να δείτε να και λίγο παρακάτω. Να πάρουμε ιδιωτικό αεροπλάνο εννοείς για να κάνουμε αντί για 3. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Γιατί εγώ δεν βρίσκω άλλο. Έχει τρόπο μάλλον. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? κοίταξε, εντάξει. Αυτό τώρα δεν είναι. Δεν μπορώ να σου το πω με λόγια. Αυτό θα κάνει με τον τρόπο που μπορεί να χειριστεί, ας πούμε, και ο προπονητής τους παίχτες του. Αλλά είναι όλα στα λόγια. Στην πράξη νομίζω είναι δύσκολο. Όταν έχεις να κάνεις μακρινά ταξίδια, νομίζω η κούραση θα είναι εκεί. Στον Ζάρα τι άλλαξε από ένα σημείο και μετά μέσα σεζόν? Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει αλλάξει κάτι σημαντικό. Απλά άρχισε να παίζει και η ομάδα καλύτερα, άρχισα και εγώ να νιώθω καλύτερα και νομίζω ότι αυτό βγήκε στο γήπεδο το συνολικά και καταφέραμε και κάναμε μια καλή πορεία στο τέλος. Σε ρωτάω γιατί εσύ ήσουν ο πρωταγωνιστής σε αυτό το οποίο θα αναφερθώ.
Εκείνα τα δύο τρίποντα, εγώ λέω ότι σας έδωσαν περισσότερη αυτοπεποίθηση μέσα στο Αλεξάνδριο. Δηλαδή, από εκεί και μετά, μετά από εκείνη την νίκη, πήρατε όλη μια ψυχολογική όθηση, να το πω. Πιστέψτε περισσότερο σε εσάς, γιατί ήταν και μετά τον αποκλεισμό από την Καρσίγιακα, έτσι. Δηλαδή, ναι, ήρθανε μετά από χαμένο στόχο, να το πω έτσι. Σε κακό momentum ήρθε εκείνη η νίκη για την ομάδα. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Και βάσει ψυχολογίας, αλλά και πιστεύω και βαθμολογικής σημασίας. Και συνεχίσαμε μετά, κάναμε και ένα διπλό στη Ρόδο και νομίζω ότι από εκεί και πέρα άλλαξε και η πορεία όλης της ομάδας. Mm-hmm. Την επόμενη σεζόν, τέτοια εποχή, άμα μιλήσουμε, τι θες ικανοποιημένος? Σίγουρα να είμαστε όλοι καλά. Mm-hmm. Και γιατί όχι να έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Mm-hmm. Να προσπαθήσει να διεκδικήσει το κύπελο φτάνοντας στο τελικό και πάλι μια εξίσου καλή πορεία στην Ελλάδα που στη φετινή. Επειδή το λες και εσύ και το αναφέρεις, σας έμεινε λίγο ένα ότι μπορούσαμε, ρε παιδί μου, με την Καρσίγιακα. Δηλαδή μέσα σας, δηλαδή, σας έμεινε ότι χάσαμε μια ευκαιρία, να το πω έτσι. Ξεκάθαρα μπορούσαμε. Νομίζω ότι το λίγο αυτοκτονήσαμε στο εντός έδρας που ήμασταν ψηλά στο σκορ, κάναμε 2-3 λάθη και μείωσε αρκετά η Καρσίγιακα. Νομίζω αυτό πληρώσαμε γιατί δεν περάσαμε. Ελπίζω να μας γίνει μάθημα και του χρόνου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Μάλιστα. Θοδωρή, μια τελευταία ερώτηση με αφορμή ένα σημερινό γεγονός που αφορά τον Αδό και το χαμό του Βασίλη του Βουρτζούμη. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις ένα σχόλιο για τον Βασίλη. Σχόλιο. Ήμουν πολύ τυχερός που συνεργάστηκα με τον Βασίλη. Mm-hmm. Ήταν ένας κύριος πραγματικός και φίλος. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και καλό κουράγιο. Ωραία. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση σε πρώτη φάση. Και να περάσεις καλά το επόμενο χρονικό διάστημα που θα έχεις την ευκαιρία να ξεκουραστείς. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Θοδωρή Ζάρα. Για μένα πολύ σημαντικός. Στο σημείο που ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε, ο Ζάρας πραγματικά από ένα σημείο και μετά μέσα στη σεζόν, ενώ και αυτός είχε ένα μέτριο ξεκίνημα στην πορεία και βελτιώθηκε πολύ και έδωσε αυτά για τα οποία ήρθε στον ΠΑΟΚ. Το είπα και στον ίδιο, το έχω αναφέρει και πολλές φορές. Εγώ νομίζω ότι εκείνα τα τρίποτα που έβαλε στο Αλεξάνδριο, όταν ήρθε εκείνο το παιχνίδι, η νίκη με τον τρόπο που ήρθε μέσα στο παλέπι του συγκεκριμένου αντιπάλου και στο momentum που ήταν ο ΠΑΟΚ τότε, του άλλαξαν όλη τη σεζόν. Από εκεί και μετά και οι περισσότεροι παίκτες ελευθερώθηκαν, εννοώ πνευματικά, και καλύτεροι αγώνες ήρθαν, καλύτερα παιχνίδια όσον αφορά απόδοση, γιατί δεν ήταν μόνο οι νίκες του ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά μέσα στη σεζόν, ήταν και το μπάσκετ που έπαιζε από ένα σημείο και μετά, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ καλού επίπεδου για το σημείο που είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Και ο Ζάρας βοήθησε σε πολλά παιχνίδια. Μπορεί να μην ήταν ο παίκτης που θα έβαζε 25 πόντους. Δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ σε επίπεδο Α1-2 παίκτης. Αλλά τα στοιχεία τα οποία έχει, το να έρθει από τον πάγκο, να σου δώσει εκτέλεση στην επίθεση, ακόμα και δημιουργία μέσα από pick and roll, το έκανε πολύ καλά. Ο Ζάρας είναι από αυτούς που έχουν συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Αυτός έχει συμβόλαιο. Ο Κόνιαρης έχει συμβόλαιο. Ο Λίνος Χρυσκόπουλος έχει συμβόλαιο. Ελπίζω ότι και ο Μαγαρίτης θα έχει συμβόλαιο από ένα σημείο και μετά. Βασικά, νομίζω ότι το τρίποντο που έβαλε με τον Άρη τον Αλεξάνδρου ήταν ίσως αυτό που άλλαξε τη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Αυτό. Από θέμα αυτοπεποίθησης, ψυχολογίας, πολλών πραγμάτων. Έτσι. Εκείνο το παιχνίδι είχε έρθει αμέσως μετά τον αποκλεισμό από την Καρσίγιακα, που όντως είχε πειράξει όλο τον. Είχε πειράξει, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είχε πειράξει γιατί πίστευαν πολύ ότι μπορούν να περάσουν αυτήν την ομάδα. Αυτοκτόνησε ουσιαστικά στο παλατάκι ο ΠΑΟΚ, εκεί που έχασε διαφορά. Και μετά σημαίνει δεν κατάφερε να κρατήσει το συνέξι είχε κερδίσει. Αν θυμάμαι καλά. Συνέξι είχε κερδίσει, ναι. Δεν κατάφερε να το κρατήσει και αποκλείστηκε. Γιατί όντως είναι αυτό που λέγαμε. Οι συγκυρίες και το τι μπορεί να σου έρθει. Αν περνούσε ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε στους 8, εκεί μετά είχε δύο παιχνίδια να πάει Final Four, κατάλαβες. Αν είχες έναν αντίπαλο τύπου Μούρθια, λέω ένα παράδειγμα, που μια χαρά ομάδα ήταν, δεν σου λέω θα περνούσε σίγουρα, αλλά είχες τη δυνατότητα να διεκδικήσεις την παρουσία σε ένα ευρωπαϊκό Final Four. Και ήρθε λοιπόν εκείνο το παιχνίδι τρεις μέρες μετά τον αποκλεισμό από την Καρσίγιακα, και παρότι δεν είδαμε καλό παιχνίδι,
Ο ΠΑΟΚ με εκείνα τα δύο τρίποτα του Ζάρα κατάφερε να κερδίσει και να αλλάξει όλη την ψυχολογία εν ώψη της συνέχισης. Μετά ακολούθησαν και πολλές νίκες και πραγματικά καλό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ μέσα στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ στα play-off έχει παίξει πολύ καλό μπάσκετ. Επίσης με την ΑΕΚ μέσα στο ΆΚΑ στην κανονική περίοδο την κέρδισε λίγο πριν το Final Four. Πάλι έπαιξε πολύ καλά. Στη σειρά με τον Προμηθέα, παρότι ήταν τέλος τη σεζόν και η σεζόν ήταν μεγάλη, μαζεύτηκε 16 Αυγούστου, ξεκίνησε υποχρεώσεις Οκτώβριο, έτσι και έφτασε να παίζει μέχρι Ιούνιο. Ο Γκος με έλεγε σε μια συνομιλία ότι δεν πίστευα ποτέ ότι μπορείς να παίζεις μπάσκετ στην Ευρώπη μετά το τέλος των τελικών του NBA. Το έκανε εντύπωση του ανθρώπου. Ωραία, λέει, δεν το πίστευα ότι γίνεται στην Ευρώπη να παίξεις μπάσκετ τόσο μακριά χρονικά. Και πραγματικά εκτός από τις συνεχόμενες νίκες, τα καλά αποτελέσματα, έπαιξε και καλό μπάσκετ. Τώρα, το πώς θα εξελιχθεί την επόμενη σεζόν είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κάνουμε κουβέντα. Θα πρέπει σε πρώτη φάση να δούμε το πώς θα είναι, ποιους θα έχει από αυτούς που είχε φέτος, ή μάλλον λάθος το είπα, αν θα έχει κάποιος από αυτούς που είχε φέτος όσον αφορά Αμερικανούς, να τελειώσει το θέμα Μαργαρίτη, που είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι εφόσον το θέμα Μαργαρίτη τελειώσει θετικά για τον ΠΑΟΚ, έχει πάλι μια καλή βάση παικτών Ελλήνων που θα είναι και αρκετά χρόνια στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό αυτόν, γιατί είναι στόχος και της επόμενης σεζόν αυτός, να έχει πάλι ελληνικό κορμό σημαντικό που θα έχει ρόλο, που δεν θα είναι υποστηρικτικός στους 4-5 Αμερικανούς, 6, όπως έχουν οι περισσότερες ομάδες. Δηλαδή Έλληνες παίκτες με ρόλο πρωταγωνιστικό, με ευθύνες, με αποφάσεις. Τώρα που μιλάμε είναι αρκετά νωρίς για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εντάξει, στην πορεία, στις επόμενες ημέρες, νομίζω θα ξεκαθαρίσει το θέμα Μαργαρίτη. Ελπίζω και θετικά. Και θα μου κάνει εντύπωση αν δεν τελειώσει θετικά αυτό το θέμα, να το πω έτσι πολύ απλά. Και να δούμε από εκεί και πέρα τις επόμενες κινήσεις. Οι Αμερικανοί έφυγαν σήμερα το πρωί. Ο Jones, ο Goss, ο Jackson, ο Petaway, χθες έχει ένα αποχαιρετήριο γεύμα η ομάδα, όπως το κάνει κάθε χρόνο όταν ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις της. Σήμερα φύγαν 4 Αμερικανοί. Ο Κρουμπάλη έμεινε εδώ, συνεχίζει τις διακοπές του. Μάλλον ξεκίνησε τις διακοπές του άνθρωπος, γιατί δεν τις είχε ξεκινήσει πριν. Και θα δούμε στις επόμενες ημέρες αν ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει, να το πω έτσι, να προχωρήσει κάποιες από τις περιπτώσεις παικτών που είχε πέρσι. Σε πρώτη φάση πιθανολογώ είτε του Γκος είτε του Jones. Και βέβαια από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει και ο όλος σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν. Και εδώ φτάνουμε σε αυτό το πολύ ωραίο σημείο που συζητάμε με το Σταμάτη κάθε φορά, όταν έχει να κάνει με τον σχεδιασμό που μπορεί να κάνει μια ομάδα Ιούνιο μήνα. Δεν υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ο πρόεδρος του ΣΑΕ, ο κ. Γαλατσόπουλος, μετά το τέλος του αγώνα στην Πάτρα, έλεγε ότι είναι πολύ κοντά συμφωνία με την ΕΡΤ. Πολύ ωραία. Τώρα που μιλάμε, συμφωνία δεν υπάρχει. Ναι. Ωραία. Τι λεφτά. Δεν ξέρουμε τι λεφτά θα είναι. Θα είναι πάνω κάτω στα ίδια με φέτος. Θα είναι περισσότερα. Δεν νομίζω να είναι περισσότερα. Okay. Μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Okay. Okay. Λοιπόν, είναι αυτό το κομμάτι που είναι ανοιχτό. Είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με χορηγία στη φανέλα. Ο ΠΑΟΚ φέτος είχε τον ΟΠΑΠ, είχε ένα πολύ καλό ποσό από εκεί. Είναι και αυτό πάλι κάτι το οποίο πρέπει να τρέξει για το αν θα γίνει. Και φυσικά υπάρχει το θέμα Σαββίδη. Και όταν λέω το θέμα Σαββίδη, εννοώ την οικονομική ενίσχυση, παύλα βοήθεια, την οποία δίνει. Για να ξέρετε πώς θα κινηθεί. Σήμερα, δηλαδή, που μιλάμε 12 Ιουνίου, οικονομικά πάντα, κάτι σίγουρο δεν υπάρχει. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν κουβέντες που έχουν γίνει, αλλά ακόμα στο χαρτί κάτι υπογεγραμμένο δεν υπάρχει, για να πεις ότι έχω τόσα, προχωράω για να ξέρω τι μου γίνεται. Έτσι. Οπότε, σήμερα που μιλάμε, αρκετά πράγματα είναι ανοιχτά. Προφανώς και σε μια τόσο μεγάλη σεζόν θα χρειαστούν κάποιες μέρες διακοπών στους παίχτες, στον προπονητή, ο Ηλίας Παθεοδόρου δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος απλά τρέχει η διοίκηση τους παίχτες που τους φέρνει. Είναι και ο ίδιος ο οποίος ασχολείται πολύ και πολύ ενεργά. Οπότε θα δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα εξελιχθούν κάποια πράγματα. Για μένα πολύ σημαντικό το θέμα Μαργαρίτη.
να τελειώσει θετικά και από εκεί και πέρα να δει τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ που θα έχουν να κάνουν είτε με ελληνικό κορμό είτε με τους Αμερικανούς. Πέρσι, επειδή είχαν συγκεκριμένο πλάνο από αρκετά νωρίς, μην ξεχνάμε ότι πέρσι η ζώνη του ΠΑΟΚ τελείωσε αρχές Μαΐου που είχε αποκλειστεί από τον Άρη, πέρσι είχε και χρόνο και πολύ, έτσι να το πω, διάθεση να τρέξει άμεσα την ομάδα. Προφανώς και τώρα έχει διάθεση να το κάνει, απλά τώρα δεν έχει πάρα πολύ χρόνο και έχει κάποια πράγματα που είναι ακόμα ανοιχτά. Πέρσι τέτοια εποχή τόσο ανοιχτά πράγματα δεν υπήρχαν. Ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, τουλάχιστον το οικονομικό για το τι έχει να κάνει. Και τώρα υπάρχει μπούσουλας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι 100% σίγουρο, να το πω έτσι. Είναι 90% σίγουρο. Έτσι. Τώρα, το να ασκήσουμε τώρα να συζητάμε πάλι για το budget, ότι θα ανέβει και όλα αυτά. Το budget του ΠΑΟΚ, όπως έχω πει και νωρίτερα μέσα στη σεζόν, όπως ανέβει και φέτος, έτσι θα προσπαθήσουν να ανέβει και του χρόνου. Λίγο παραπάνω. Όσο τους παίρνει. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένατο χρόνο. Διοίκησης... Ούτε ένατο. Ένατο. Ναι. Λοιπόν, διοίκηση Πρέλεβιτς. Πλέον τους ξέρουμε όλοι το πώς λειτουργούν. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος να τα ρίξει, το πάπλωμα μπορεί να πάει μέχρι ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορείς πλέον να κάνεις ομάδες 3 και 4 εκατοστάρικα, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Όταν υπάρχει ένας προμηθέας που έχει βγει από το πουθενά και ρίχνει χρήματα στην αγορά, και όχι μόνο στο αντρικό, γενικά είναι μια ομάδα που ήρθε για να μείνει. Υπάρχει η ΑΕΚ, η οποία όλοι ξέρουμε ποια είναι. Υπάρχει ένα Λαύριο το οποίο επίσης ρίχνει χρήματα στην αγορά, ειδικά στο κομμάτι των Αμερικανών, προκειμένου να έχει μια καλή ομάδα και του χρόνου. Έχετε από πίσω το Περιστέρι. Ο Γούσουλου, Φάρος, Κερατσινίου, Λίμνου. Ναι. Θέλω να πω ότι ο ανταγωνισμός ανεβαίνει. Ναι, και όταν θέλεις να είσαι. Μπάτζε 3-4 εκατοστάρικα είναι για παραμονή, δεν είναι για. Όταν θέλεις να είσαι μια ομάδα η οποία να είσαι στο 3-4, εκεί που μέχρι εκεί μπορείς να πας, να διεκδικείς πράγματα στην Ευρώπη, το μπάτζετ πρέπει να είναι πολύ παραπάνω. Και τα σχεδόν 7 που είχε ο ΠΑΟΚ φέτος δεν ήταν κανένα τρελό ποσό. Η ΑΕΚ είχε τα υπερδιπλάσια. Προμηθέας είχε περισσότερα. Το Λάβο ήταν εκεί κοντά. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην νομίζουμε ότι είναι πολλά χρήματα για μια ομάδα, έτσι όπως έχει γίνει το πρωτάθλημα πλέον, για μια ομάδα η οποία θέλει να έχει ένα καλό πρωταγωνιστικό ρόλο στο επίπεδό της. Έτσι. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα είναι μια άλλη κουβέντα στο κομμάτι του πρωταθλήματος. Έτσι. Απλά το λέω για να εξηγήσω μια κατάσταση που υπάρχει για τις περισσότερες ομάδες αυτή τη στιγμή. Τηλεοπτικό ανοιχτό. Χορηγία ανοιχτή για όσους μπορούν να πάρουν χορηγία, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι. Χορηγία στη φανέλα. Ναι, και το χορηγία είναι σχετικό. Ναι. Ακριβώς. Οπότε έσοδα, πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Ο ΠΑΟΚ κάποιον να βάλει το χέρι στη τσέπη πέρα από αυτόν ο οποίος βοηθάει όμως, δεν έχει. Οπότε θα πρέπει να δει πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση από εδώ και πέρα. Και σίγουρα φέτος, επειδή τα πήγε πολύ καλά και επειδή το ξέρω και το λένε και το τονίζουν και το θέλουν, όντως θέλουν τον χρόνο να πάνε ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή να έχουν μια καλύτερη ομάδα, πιο ανταγωνιστική, να πάνε όσο μπορούν πιο μακριά στην Ευρώπη. Να διεκδικήσουν ό,τι παραπάνω μπορούν στην Ελλάδα. Να βρεθούν με τον Παναθηναϊκό στα play-off. Να του πάρουν μια-δυο νίκες. Να τον... Ναι. Αυτό θέλω να πω. Το θέλουνε. Το πιστεύουνε. Πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν. Φέτος την πρώτη τους χρονιά, ξαναλέω, με βάση αυτά τα οποία είπαν το καλοκαίρι και με αυτά τα οποία πέτυχαν, είναι 100% πετυχημένοι. Με βάση όσο είπαν το καλοκαίρι. Τώρα, το ότι εγώ μπορεί να θέλω να είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ, το ξέρω, φυσικά. Δεν νομίζω ότι και στον ΠΑΟΚ θέλω να είναι τρίτη. Δεν νομίζω ότι ξεκινάνε και λένε. Α, σήμερα θέλω να είμαι τρίτος. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις, μέχρι πού μπορείς να φτάσεις και αν αυτό μπορείς να το υποστηρίξεις και οικονομικά. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις και έχεις σαν στόχο, να μπορείς να το υποστηρίξεις οικονομικά. Ο ΠΑΟΚ θα πήγε πολύ καλά, έκλεισε πολύ καλά τη χρονιά. Έχει κάνει και λάθη μέσα στη σεζόν αυτή. Για μένα, το αν θα καταφέρει του χρόνου να μην έχει τόσες πολλές αλλαγές μέσα στη σεζόν θα είναι επιτυχία. Να μην χρειαστεί δηλαδή τις επιλογές του καλοκαιριού να τις αλλάξεις. Τα 3-5 ουσιαστικά. Και να έχεις όσο δυνατόν περισσότερο κορμό από φέτος για να έχεις του χρόνου λιγότερη δουλειά, να το πω πολύ απλά. Έτσι. Αν θα έχεις 6-7-8 παίκτες από φέτος. Το ζητούμενο αυτό πρέπει να είναι. Ακριβώς. Να μην κάνεις πολλές
αλλαγές, πολλές κινήσεις. Και επίσης είναι κάτι το οποίο δεν το αναφέρουμε πολύ. Ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη χρονιά φέτος μετά από αρκετά χρόνια που είχε ένα ρόστερ 12 παικτών. Όταν λέμε 12, εννοούμε 12. Δεν είχε 9, 8-9 παίκτες, ναι, δύο μικρούς και έναν ο οποίος δεν έχει ρόλο. Είχε 12 παίκτες. Αν όχι στο ίδιο επίπεδο, 12 παίκτες που ανά πάσα στιγμή μπορούσε να κοιτάξει τέρμα αγωνία στο πάγκο και να του πεις μπες. Και αυτό επίσης είναι βασικό. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Σε μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει όπως έκανε ο Παχθός 51 παιχνίδια. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι σημαντικό. Για να έχεις ένα ρόστερ που ό,τι και να γίνει να ξέρεις ότι κάπως θα καλύψεις την απουσία. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Basket City πάμε μέχρι και τις 10. Κάναμε μια κουβέντα με τον Θοδωρή Ζάρα για την φετινή σεζόν του ΠΑΟΚ, για τον τρόπο με τον οποίο έκλεισε, για την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Είπαμε και κάποια πράγματα που αφορούν και τη συνέχεια από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε να πούμε και για Άρη, έχουμε να πούμε φυσικά και για τους τελικούς του NBA, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν πολύ γρήγορα, θα πω εγώ. Έχουμε τελικούς Α1, που η αλήθεια είναι, νομίζω ότι την Κυριακή, την περασμένη, ίσως λόγω και του θανάτου του Παύλου Γιαννακόπουλου, το παιχνίδι πέρασε πολύ σε δεύτερη μοίρα. Έτσι μου φάνηκε εμένα τουλάχιστον την Κυριακή. Φυσικά και παίζει ρόλο το γεγονός ότι ήταν και στο ΆΚΑ. Την Πέμπτη, το τέταρτο παιχνίδι της σειράς, είναι η πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να τελειώσει τους τελικούς. Η εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός στον τελικό της Κυριακής, στο Game 3, δεν ξέρω κατά πόσο του δίνει ελπίδες για το επόμενο μάτς. Βέβαια, έχουμε πει ότι αυτές οι ομάδες έχουν τον τρόπο, την εμπειρία, το μυαλό, τους παίκτες, για να αφήνουν πίσω οτιδήποτε γίνεται σε προηγούμενο παιχνίδι. Και το έχουν αποδείξει πολλές φορές, γιατί είναι πολύ συνηθισμένες στις καταστάσεις και τα play-off αυτό είναι ουσιαστικά, να αφήνεις πίσω ό,τι έχει γίνει στο προηγούμενο μάτς, σε μια σειρά αγώνων που είναι στις 2 στις 3 νίκες. Απλά ο Ολυμπιακός μου φάνηκε άδειος την Πέμπτη. Αδιασμένος, χωρίς ανάσες, χωρίς αυτοπεποίθηση σε κανένα σημείο του αγώνα. Δηλαδή, το παιχνίδι τελείωσε, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με μια διαφορά που έφτασε τους 15 πόντους, και όμως ήταν μια διαφορά που δεν ζωρίζει, δηλαδή δεν αντικατόπιζε την εικόνα του αγώνα, που σε ένα τελικό που οι ομάδες πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο είναι, όταν κάποιος κερδίζει με 15 πόντους σημαίνει ότι έχει κυριαρχήσει ολοκληρωτικά. Όντως κυριάρχησε ο Παναθηναϊκός, απλά αυτό δεν φάνηκε στην εικόνα του αγώνα. Το τελικό 73-58 ήρθε όχι τόσο γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν σε τρομερή μέρα και τέλος πάντων ήταν τόσο καλύτερος, όσο γιατί ο Ολυμπιακός ήταν σε πολύ κακή κατάσταση στο τρίτο τελικό. Το πώς θα γίνει από εδώ και πέρα η κατάσταση στο τέταρτο τελικό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν μου δίνει και το κλίμα γύρω από τα παιχνίδια. Δεν βλέπεις την όρεξη των άλλων το προηγούμενο χρόνο. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται εμένα. Εντάξει, προφανώς τώρα και ο κάθε προπονητής ετοιμάζει διάφορα τρίκ. Όταν μιλάμε για ομάδες που πραγματικά στον Ολυμπιακό αυτούς έχουν παίξει 7 φορές αντίπαλοι μέχρι τώρα. 2 στην κανονική περίοδο στην Ελλάδα, 2 στην Ευρωλίγκα, 3 στα play-off μέχρι τώρα, είναι 7 παιχνίδια. Είναι πιθανό να παίξουν 9. Εντάξει, προφανώς και ο Ολυμπιακός στην έδρα του θα εμφανιστεί με μεγαλύτερη έτσι αυτοπεποίθηση, νοοτροπία και όλα αυτά. Απλά η εικόνα του στον τρίτο τελικό ήταν απογοητευτική, θα πω εγώ. Όχι τόσο το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, όσο το κομμάτι της προετοιμασίας, να το πω, της πνευματικής ετοιμότητας και όλα αυτά. Το πώς εξελιχθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα είναι ερωτηματικό. Την Πέμπτη είναι λοιπόν ο τέταρτος τελικός.
Σε τέταρτο τελικό ολοκληρώθηκαν τα play-off του NBA. Έχω και το Σαμάτι εδώ πέρα σε λίγο να τα πούμε. Κακός άνθρωπος αυτός ο Ντουράντ. Νομίζω ότι όλα κρίθηκαν. Στους τέσσερις τελικούς ήταν η χαμένη βολή του Χιλ και το λάθος του J.R. Smith στο πρώτο τελικό που έχασε την ευκαιρία οι Cavaliers να κάνουν το break και ουσιαστικά να χαλάσουν το μυαλό των Warriors. Και το τρίτο παιχνίδι φυσικά στο οποίο ο Durant το πήρε από το χέρι μόνος του και το κέρδισε μόνος του. Όπως και πέρσι στο Game 3 είχε κάνει κάτι ανάλογο. Έτσι και φέτος στον τρίτο τελικό ο Durant ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Τα άλλα δύο παιχνίδια τυπικές διαδικασίες νομίζω. Το δεύτερο όχι τόσο, το τέταρτο ήτανε. Ειδικά από ένα σημείο και μετά. Που οι Warriors από τη στιγμή που δεν. Ή μάλλον όχι, από τη στιγμή που στη δεύτερη περίοδο και μετά επέβαλαν τον δικό του ρυθμό, δεν φαινόταν ότι οι Cavaliers έχουν κανέναν τρόπο να επιστρέψουν στο ματς. Ο LeBron νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά απλά έδινε την μπάλα στους συμπαίκτες του να παίξουν αυτοί στο δεύτερο ημίχρονο για να δείξει ότι ρε παιδιά δεν μπορούν. Έτσι μου φάνηκε. Πώς είμαι και μετά είχε παραιτηθεί. Ακόμα και ο LeBron στο τελικό. Άξιοι λοιπόν πρωταθλητές οι Warriors. Νομίζω ότι αν είχαμε τελικό με Celtics θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όχι τόσο ότι οι Celtics θα παίρναν το πρωτάθλημα. Νομίζω όμως ότι προπονητικά θα ήταν πολύ πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους Warriors. Που πάλι θα είχαν το προβάδισμα, πάλι θα είχαν μεγαλύτερη ποιότητα, πάλι θα είχαν περισσότερες επιλογές. Αλλά νομίζω ότι θα είχαν αντιμετωπίσει μια καλύτερη ομάδα από τους Cavaliers. Ο LeBron νομίζω ότι μετά από εκείνο το πρώτο παιχνίδι και ο ίδιος πνευματικά άδειασε μετά από εκείνο το match, το πρώτο. Προσπάθησε, τα έδωσε όλα, έβαλε 51 πόντους, πήρε 15 rebound, έδωσε τόσο assist. Λέγεται ότι μετά από εκείνο το match κιόλας έδωσε μία ένα πινακάκι και έπαιζε με πρόβλημα σχεδόν κάταγμα στο χέρι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να παίξεις με μερικό κάταγμα. Για να πούμε ραγισμένο κάποιο κόκαλο στο χέρι τρία παιχνίδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό υπόθηκε στην Αμερική. Και βέβαια η μεγάλη κουβέντα που έχει ξεκινήσει είναι για το πού θα πάει ο LeBron από εδώ και πέρα. Η μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Πού θα πάει, πού θα συνεχίσει. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το παιχνίδι και ακόμα και παίκτες άλλων ομάδων είχαν φτιάξει με φότος από τον LeBron με φανέλες των ομάδων του τέλος πάντων για να συνεχίσει εκεί. Το πιο πετυχημένο νομίζω ήταν αυτό του Καντέρ, τον Νίξ. Ο Τούρκος ο οποίος είχε βάλει μια φανέλα τον Νίξ στον LeBron και είχε γράψει και έγραψε και το hashtag Cleveland, αλλά το Leave ήταν γραμμένο με EA, δηλαδή ότι φεύγω, ότι αφήνω το Cleveland. Το που θα συνεχίσει ο LeBron είναι καθαρά δική του απόφαση. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν μπορείς να σίγουρος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τους Cavaliers. Έτσι, δεν είναι κάτι σίγουρο. Θα περιμένουμε τον Βοζνιαρόφσκι. Αυτός είναι που βγάζει τέτοιες ειδήσεις πάντα. Για να μάθουμε πού θα συνεχίσει ο LeBron James, που φυσικά όπου και να συνεχίσει θα είναι το νέο του καλοκαιριού και φυσικά από τη στιγμή που θα πάρει την απόφαση να φύγει από τους Cavaliers αντιλαμβάνεστε όλοι ότι όπου αποφασίσει να πάει αμέσως θα έχουμε μια ομάδα κυκλωμένη ως φαβορή για παρουσία στους τελικούς, για παρουσία θα κάνω στους τελικούς, είναι μια άλλη κουβέντα. Αν δηλαδή αποφασίζει να πάει στους Philadelphia 76ers και με τον Simmons και με τον Embiid, προφανώς και οι 76ers γίνονται μια ομάδα που μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αν επιστρέψει στο Miami, και αυτοί γίνονται μια ομάδα η οποία μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Παρότι ομάδα τέτοιου επίπεδου δεν έχει. Αλλά μόνο αν έρθει ο LeBron μπορεί να την κάνει κάπως έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι όποια απόφαση πάρει, ακόμα και να μείνει στους Warriors, στους Cavaliers που δεν φαίνεται συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες αυτό,
Αν το κάνει, οι Καβαλιέρες του χρόνου θα είναι μια ομάδα που θα διεκδικούν το τίτλο. Έχει τέτοια επίδραση και επιρροή ο Λεμπρόν στο παιχνίδι, που όπου και να πάει, ακόμα και στους Suns, λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, ή στους Memphis Grizzlies, μπορεί να τους πάρει από το χέρι και να τους οδηγήσει μέχρι τους τελικούς. Αυτό ουσιαστικά έκανε φέτος με τους Cavaliers. Η ίδια ομάδα χωρίς το LeBron και με έναν άλλο star αντί για LeBron, θα πω εγώ, νομίζω ότι το πολύ να πήγαινε μέχρι τους τελικούς της Ανατολής. Με το LeBron κατάφερε να φτάσει μέχρι τους τελικούς, αλλά εκεί, είπαμε, δύο πράγματα καθόρισαν τη σειρά. Η χαμένη βολή του Χιλ και το λάθος του J.R. Smith στο τέλος, που δεν επέτρεψαν στους Cavaliers να κάνουν το break και να πάρουν αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Και το τρίτο παιχνίδι, στο οποίο ο Durant έβαζε τα πάντα, μπήκε μέσα πραγματικά και τα καθάρισε όλα. Έβαζε σούτ από παντού, έβαλε 43 πόντους και ουσιαστικά μόνος του πήρε την νίκη μέσα στο Cleveland. Προφανώς και θα γίνει κουβέντα για τον LeBron και είναι, εννοείται, το θέμα του καλοκαιριού στην Αμερική, αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά και διαβάζω έτσι και παντού ότι και ο Durant μπαίνει έτσι πολύ, πολύ ψηλά στο superstar του NBA. Ο Durant, που είναι στα 30, είναι σχεδόν 9.500 πόντους πίσω από τον Karim Abdul-Jabbar ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA. Και ο LeBron εκεί είναι. Δηλαδή τα επιτεύγματα του Durant δεν είναι λίγα αυτά τα χρόνια που είναι στους Warriors. Και πριν ότι έκανε με τον Οκλαχώμα, απλά στην Οκλαχώμα δεν κατάφερε ποτέ να το συνδυάσει με τίτλους. Και σου το λέει κάποιος ο οποίος είχε ξενερώσει πάρα πολύ όταν έμαθε ότι ο Durant θα συνεχίσει στους Warriors και όχι στους Celtics, παράδειγμα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μπει και στη καρδιά των haters μετά την απόφασή του να φύγει από τους Oklahoma City Thunder και να πάει στους Warriors, αλλά στους Warriors έχει δείξει πραγματικά ότι είναι ένας πρωταθλητής. Και φέτος, επειδή οι Warriors ταλαιπωρήθηκαν πολύ από προβλήματα, δηλαδή ο Curry έλειπε για πολύ καιρό, ο Curry, αν το ξεχνάτε, μπήκε αργά και στα play-off, και ο Thompson είχε θέματα μέσα στη σεζόν. Ο Durant, λοιπόν, ήταν ο superstar τους. Ήταν αυτός ο οποίος τραβούσε την ομάδα όλη τη χρονιά στην κανονική περίοδο και στα καθοριστικά παιχνίδια, στα play-off, ήταν εκεί. Και μιλάω για τους τελικούς. Ήταν εκεί με εμφανίσεις πάρα 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 πολύ ψηλού επίπεδου. Δεν είναι λίγα αυτά που έχει πετύχει ο Durant, λοιπόν. Έτσι. Εννοείται ότι στο μάτι μας μένει ο LeBron και όλη αυτή η κουβέντα που ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα την αγαπάμε να την κάνουμε, ότι αν είναι καλύτερος από τον Τζόρνταν, όχι, δεν είναι καλύτερος από τον Τζόρνταν, όχι, ο Τζόρνταν ήταν καλύτερος, όχι, αυτός είναι καλύτερος, όχι, αυτός κάνει περισσότερα, όχι, ο Τζόρνταν έκανε περισσότερα. Ναι, αλλά έχει 6 δαχτυλίδια ο Τζόρνταν και ο LeBron έχει 3. Και όλη αυτή την κουβέντα την οποία την κάνουν και στην Αμερική με τον δικό τρόπο, την κάνουμε και εμείς εδώ με το δικό μας πιο ό,τι να είναι τρόπο. Ο Durant έχει μείνει λίγο πιο πίσω, αλλά πραγματικά είναι τρομερά τα επιτεύγματά του. Και ο Durant έχει ακόμα σίγουρα 5-6 χρόνια καλού μπάσκετ. Έτσι, είναι 30. Ο Durant έχει ακόμα αρκετά χρόνια μπροστά του ανάλογα υψηλού επίπεδου. Και το παιχνίδι του το βελτιώνει πάρα πολύ. Έλεγε πέρσι το καλοκαίρι ότι θέλω να γίνω πολύ καλύτερος αμυντικός. Όντως ήταν πολύ καλύτερος αμυντικός φέτος ο Durant. Και πραγματικά το leadership που έχει και ο ρόλος του ηγέτη, ακόμα και σε ένα τέτοια super team όπως είναι οι Warriors, του πάει πάρα πολύ. Και έχει καταφέρει και να το αναπτύξει. Έχει καταφέρει να γίνεται, να έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή και επίδραση στο παιχνίδι μιας τέτοιας ομάδας, που κακά τα ψέματα, παιδιά, όσο και αν δεν μας αρέσουν στους περισσότερους, δεν μας αρέσουν, εννοώ, δεν μας αρέσει μια ομάδα να κερδίζει παντού, το πω πολύ απλά, και να κερδίζει τους πάντες. Θέλουμε περισσότερο ανταγωνισμό, θέλουμε περισσότερο έτσι ενδιαφέρον σε τελικούς. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο να βλέπουμε ένα τελικούς που θα πήγαινε στο 4-3 και Game 7 παρά 4-0, ok. Αλλά ας κρατήσουμε αυτό που βλέπουμε τους Warriors, γιατί είναι πραγματικά είναι μνημείο μπάσκετ αυτό που δείχνουν. Παίζουν σε τρομερό επίπεδο μπάσκετ, σε τρομερές ταχύτητες, σε τρομερές αποστάσεις, με τρόπο τον οποίο
τον αντιγράφουν πολλές ομάδες στο επίπεδο τους κάθε μία, έτσι. Γιατί είναι πραγματικά κορυφαίο το επίπεδο των Warriors. Ας το κρατήσουμε, γιατί μετά από κάποια χρόνια, δηλαδή ήταν οι Bulls του Jordan, ήταν ξέρω εγώ οι Pistons των Bad Boys, ήταν σε κάποια φάση οι Rockets με τον Olajuwon, με τον Drexler, με όλους αυτούς. Ήταν παλιά οι Celtics με τον Bird, οι Lakers με τον Magic και όλα αυτά. Οι Warriors είναι μια τέτοια ομάδα. Και με βάση τον τρόπο που εξελίσσεται το μπάσκετ και εκεί που πάει, ίσως να είναι και καλύτερα από όλες αυτές. Με βάση τον μπάσκετ που παίζει, ξαναλέω. Παίζουν πραγματικά καταπληκτικά. Υπάρχουν διαστήματα στα παιχνίδια τους που δεν τους βλέπεις. Τους χάνεις από τον οπτικό σου ορίζοντα στην τηλεόραση. Είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Φέτος οι Rockets που δεν κάνουν ούτε το 50% από αυτά που κάνανε οι Warriors με βάση τον τρόπο που παίζουν, γιατί και οι Rockets έχουν μια τέτοια στόχευση, έχουν έναν άλλο προπονητή ο οποίος είναι σε συγκεκριμένη φιλοσοφία που την έχει αναπτύξει και αυτός πολύ, που έχει να κάνει με τις επιθέσεις των 7 δευτερολέπτων, παίξαν στο 50%, ξαναλέω, ούτε το 50% αυτό που παίζουν οι Warriors, τις ποιότητες των Warriors, φτάσαν στους τελικούς της Δύσης εύκολα, και ίσως να μπορούσαν να φτάσουν και μέχρι στους τελικούς της κανονικά τους τελικούς του NBA. Δεν τα κατάφεραν στο τέλος. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι αυτό που βλέπουμε τους Warriors έχει πολύ μεγάλη σημασία μπασκετική για όσους κουστάρουν να βλέπουν ωραίο μπάσκετ και όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο κολλημένοι στο να το πάρει ο LeBron, να το πάρει ο Durant, να το πάρει ο Irving ή ο οποιοσδήποτε, ο Harden. Δεν ξέρω για πόσο χρόνο το βλέπουμε ακόμα, αλλά οι Warriors είναι πραγματικά... Θα έχουμε να τους μνημονεύουμε για πολλά χρόνια για τον μπάσκετ που έχουν παίξει. Αν και νομίζω ότι ειδικά οι 76ers να πάρουν και τον LeBron. Οι Celtics του χρόνου με τον Irving κανονικά και η υγιή Hayward, το συγκεκριμένο προπονητή, σχεδόν την ίδια ομάδα, επίσης θα παίζουν ένα πολύ καλό μπάσκετ, αλλά εντελώς διαφορετικό από τον Warriors. Οι Warriors πραγματικά παίζουν ένα μπάσκετ πολύ ξεχωριστό σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και το γεγονός ότι προσθέτουν παίχτες επίπεδου Durant και αυτό το πράγμα δεν τους χαλάει τον τρόπο τον οποίο παίζουν, αλλά ίσα το ενισχύει, λέει πάρα πολλά και για τον Kerr και για τον Curry και για τον Green και για τον Thompson, για όλους. Γιατί πολλοί μπορεί να πέσουν, θα μπει ο Curry και θα χαλάσει αυτό το πράγμα το οποίο βλέπαμε στα πρώτα χρόνια των Warriors πριν έρθει ο Durant. Μπήκε ο Durant και σιγά σιγά έχει γίνει ακόμα καλύτερος. Ακόμα καλύτερη η Warriors. Ο Durant, ο οποίος είναι unrestricted free agent φέτος, αλλά όπως θα δείχνουν θα μείνουν στους Warriors και μάλιστα λέγεται ότι θα πάρει ένα τετραετές συμβόλαιο με περισσότερα από 160 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι γράφεται. Και μάλιστα πάνω και δηλώσει του general manager των Warriors ότι ο Durant αξίζει όσα θέλει. Όσα μας πει πρέπει να το τα δώσουμε. Και όντως με βάση την εικόνα του δεν μπορείς να πεις το αντίθετο. Λοιπόν, FM και όλα τα μηνύματά σας στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και στην ομάδα μας στο Facebook Basket City, όλο μαζί, μία λέξη, κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Και μάλιστα τώρα που τελείωσε και το NBA, οι κουβέντες μας μπορούν να είναι και σε πιο νορμάλ ώρες, γιατί το έχουμε ξαναπεί, το σταμάτης λειτουργούσε αργά το βράδυ. Τη σελίδα. Οπότε έχουμε να πούμε και από εκεί αρκετά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε λίγο και στα του Άρη ό,τι υπάρχει από εκεί. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη, που έχουμε τελικούς παντού και μάλιστα με ενδιαφέρον στις περισσότερες χώρες. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ Basket City για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και σήμερα μέχρι τις 10. Πάμε λίγο να δούμε το ρεπορτάζ του Άρη γενικότερα. Ρεπορταζιακά ο Άρης δεν έχει κάποια τρομερά ιδιαίτερα θέματα όσον αφορά το ρεπορτάζ. Εκεί την οποία περιμένουν τις απαντήσεις από τους ανθρώπους, τους παίκτες που προσεφέγαν στη FIBA όσον αφορά τις προτάσεις που τους έγιναν για συμβιβασμό. Είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουν και στην Καϊάρης
προκειμένου να προχωρήσει όλη η διαδικασία, έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες, τα απαραίτητα ναι, για να προχωρήσει το μπαν. Οι πληροφορίες λένε ότι οι περισσότεροι είναι θετικοί σε αυτό το διακανονισμό. Ένα γενναίο κούρεμα της τάξης του 50-60% και αποπληρωμή 48 δόσεις. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι το βλέπουν θετικά, γιατί ούτως άλλως και τα ποσά που έχει βάλει FIBA είναι πολύ παραπάνω από αυτά που τους κανονικά τους οφειλόνταν. Υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις οι οποίες ακόμα δυσκολεύεται, αλλά θα φανεί αυτό. Το θέμα έχει να κάνει με τους εδώ παίκτες στους οποίους οφείλονται χρήματα, που δεν είναι τα νούμερα που, ας το πούμε έτσι πλασματικά, δηλαδή δεν έχει πάει σε δικαστήριο να επιδικαστεί ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ βέβαια το κούρεμα που προτείνει πάλι Καϊάρης είναι μεγάλο, και κάποιοι, έτσι είναι λογικό, να μην το δέχονται, γιατί είναι λεφτά τα οποία, δηλαδή δεν είναι λεφτά όπως του Μάρμπλε, παράδειγμα, που κανονικά το οφείλονται, ξέρω εγώ, 90.000, και το η FIBA του επιδίκασε 167 με βάση τα συμβόλαια, με βάση χιλιάδιο. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικά. Είναι ένα θέμα αυτό. Παράλληλα, συνεχίζεται και ο σχεδιασμός ο μεταγραφικός με τη λογική του μπαν. Γιατί είτε λυθεί το μπαν είτε όχι, ο Άρης, αυτό θα είναι η λογική του. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή, ούτε το μπάτζετ θα μεγαλώσει, ούτε η προοπτική θα αλλάξει. Ίσως σε μία-δύο περιπτώσεις παικτών, αν λυθεί το μπαν, να κυνηγήσει ο Άρης κάτι διαφορετικό εκτός Ελλάδας. Αλλά οι περισσότεροι παίκτες που θέλει να πάρει ο Άρης, Έλληνες φυσικά ή και ξένοι, έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, έχουν να κάνουν με την εμπειρία του στην Α1. Αυτό θέλει ο Αγγέλου, δηλαδή δεν θέλει να πάει σε επιλογές παικτών Αμερικανών οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από Ελλάδα, δεν τους ξέρει, και βρεθεί προεκπίσεως, γιατί ξέρει και αυτός ότι με τον μπάζερ που υπάρχει δεν μπορούν να υπάρχουν λεφτά για αλλαγές. Το μπάζερ θα είναι συγκεκριμένο. Θα είναι μικρό, θα είναι 400-350.000 ανάλογα με τις συμφωνίες χορηγικές και τα σχετικά. Δεν μπορεί να ρισκάρει ο Αγγέλου να πάρει έναν άγνωστο παίκτη που τον έχει δει από κασέτες και να τον φέρει στην Ελλάδα. Θα προτιμήσει μια επιλογή από την Ελλάδα που έχει παίξει στην Ελλάδα. Με τον μπαν του δίνει τη δυνατότητα να πάρει και ένα παίκτη ο οποίος ήρθε και μετά τις 23 Γενάρη ή ήταν και πέρσι στην Ελλάδα και έχει μια εικόνα. Έτσι, από τους υπόλοιπους βέβαια που είναι στην Ελλάδα φέτος, από εκεί θα κινηθεί ο Άρης μεταγραφικά. Έτσι, όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, δηλαδή είτε με μπάν είτε με μπάν, δεν θα αλλάξει πάρα πολύ η κατάσταση. Ο Άρης θα κινηθεί σε συγκεκριμένη αγορά. Έτσι, λίγο όπως είπα, σε μία-δύο θέσεις, αν χρειαστεί με ξένους, αν δεν έχει τον μπάν, να ψάξει να βρει κάτι καλύτερο ή να περιμένει κάποιες επιλογές. Έτσι θα του δίνεται μια δυνατότητα. Αν υπάρχει τον μπάν, κινήσεις ήδη γίνονται από τον Άρη όσον αφορά κάποιους παίκτες. Για τον Ταλό, τα είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα ότι έχει προτάσεις. Έτσι, υπάρχει και μια πρόταση από τη γαλλική Αντίπ και από μια άλλη ακόμα γαλλική ομάδα, και είναι ένα θέμα αυτό με τον Τάλο, γιατί του δίνεται μια επιλογή να επιστρέψει στην Γαλλία και να παίξει και μπάσκετ με ένα καλό συμβόλαιο. Τα θέματα των παιχτών που θέλει ο Άρης από το φετινό ρόστερ, με Μποχωρίδη έγινε μια επαφή, τα νούμερα είναι μεγάλη διαφορά, έτσι ο Άρης δεν μπορεί να δώσει τα νούμερα του Μποχωρίδη. Με Αθηναίο νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με Τσαερέλη, ο Τσαρέλης είναι ο πιο δικημένος παίκτης στον Άρη. Έχει ένα συμβόλαιο πολύ μεγάλο. Μάλλον έχει ένα όφελος, ένα χρέος πολύ μεγάλο ο Άρης προς τον Τσαρέλη. Γιατί σχεδόν δεν πήρε σχεδόν τίποτα από τα οφειλόμενα. Έγινε μια πρώτη κουβέντα όσον αφορά ένα διακανονισμό. Δεν υπάρχει κάτι ακόμα νεότερο. Έτσι πάντως, εδώ ο Άρης νομίζω θέλει να προσέξει λίγο το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο, εντάξει, θες να γλιτώσεις λεφτά, το καταλαβαίνω, αυτό είναι σωματιό, όμως όταν θες να κρατήσεις ένα παίχτη όπως ο Τσαερέλης π.χ. που είναι στο πλάνο του Αγγέλου, πρέπει ο συμβιβασμός να είναι πιο δίκαιος. Έτσι, εγώ αυτό θα πω μόνο. Πρέπει να είναι λίγο πιο δίκαιος ο συμβιβασμός. Γιατί είναι ένας παίχτης αξίας, ένας παίχτης που ξέρει θα σου προσφέρει ακόμα και όταν παίζει απλήρωτος. Δηλαδή πρέπει λίγο, εντάξει, επαγγελματικός αθλητισμός σίγουρα συμφωνώ 100%, αλλά πρέπει να βλέπουμε λίγο κάποια πράγματα διαφορετικά. Και σε αυτή την περίπτωση θεωρώ προσωπικά ότι ανήκει ο Τσαερέλης. Ο Άρης λίγο θέλει να προσέξει την περίπτωσή του. Εφόσον θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ. Αν δεν ήθελε να τον κρατήσει στο ρόστερ, είναι άλλο θέμα. Αλλά από τη στιγμή που θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ, πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός σε θέματα συμβιβασμών, διακανονισμών, όσον αφορά τέτοιους παίκτες που ξέρεις ότι απλήρωτοι έμειναν εδώ, και με την κριτική που δέχτηκε βέβαια ο Τσαερέλης. Έτσι, γιατί δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική φέτος
ο Μιχάλης Τσαρέλης, αδικαιολόγητα θα πω εγώ, έτσι από, από διάφορους. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι πρέπει ο Άρης εδώ λίγο να είναι λίγο προσεκτικός. Με τον Φιόνι και με αυτόν υπάρχει μια επαφή. Ο Φιόνις, ο οποίος και αυτός, όπως και ο Τσαρέλης, έχει και άλλες προτάσεις από ομάδες από φάινα. Θεωρώ ότι θα περιμένουμε λίγο αυτά τα θέματα. Θεωρώ πολύ πιο πολύ δύσκολη και την περίπτωση του Τσαρέλη, να πω την αλήθεια, και την περίπτωση του Μποχωρίδη. Βάζω και του Φιόνι ότι είναι μια 50-50 περίπτωση, το 50-50. Έτσι. Γενικά ο Άρης θα δώσει λίγα λεφτά στους Έλληνες. Τα λεφτά του κυρίως θα πάνε στους ξένους, να πούμε την αλήθεια. Έτσι. Για το Μούρτο, δεν ξέρω, και η περίπτωση του Μούρτο είναι δύσκολη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει, γιατί το συμβόλαιο είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον χρόνο. Έτσι είναι 60.000. Ο Άρης δεν δίνει τέτοια συμβόλα. Δεν πρόκειται να δώσει τέτοια συμβόλα στον Έλληνα παίκτη. Πολύ δύσκολα δηλαδή να φτάσει τέτοιο νούμερο για τον Έλληνα παίκτη. Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ του Άρη. Στον Άρη, βέβαια, που σήμερα για όλους όσους ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του Άρη και γενικά την οικογένεια του Άρη, είναι μια δύσκολη μέρα. Θα έχετε ακούσει βέβαια όλοι και τις προηγούμενες εκπομπές εδώ στο Λαμπαουτάρης και γενικά από το πρωί, καθώς έφυγε ο Βασίλης ο Βορτζούμης από κοντά μας. Και διά τον απόθεση θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου και του Θεολόγου στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, όπου έμενε ο Βασίλης. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος πραγματικά, φίλος σε όλη τη διάρκεια αυτής της παρουσίας της σκηνής μας, σαν ρεπόρτερ εγώ και σαν μέλος του Άρη αυτός. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έδωσε τα πάντα για την ομάδα, που βοήθησε τον Άρη σε πολλές στιγμές, καλύπτοντας τρύπες, έτσι, συσταγωγικά, προσπαθώντας να κρατήσει τους δημοσιογράφους μακριά από πράγματα που αφορούσαν την ομάδα, γιατί αυτό ήταν ο ρόλος του. Και βέβαια πάντα το έκανε με τέτοιο τρόπο που δεν χάλασε ποτέ καρδιά και φιλία με κανέναν από εμάς όλους τους δημοσιογράφους, γιατί πολύ απλά ήταν ο μοναδικός ίσως ο οποίος πάντα διαφερόνταν να δει για τους δημοσιογράφους αν σε ένα ταξίδι, σε μια αποστολή είναι καλά ή οτιδήποτε. Όπως έχετε διαβάσει βέβαια και η ΚΑΕΚ έδωσε μια ανακοίνωση, λυπητήρια ανακοίνωση, και πολλοί παίχτες πρώην ήν, γενικά ήταν μια είδηση τρομερή και έχουν εκφράσει τα συλληπιτηριά τους στην οικογένεια του Βασίλη του Βορτζούμη, στη σύζυγό του και τα δύο παιδιά. Και γενικά, εντάξει, τα τελευταία 20 χρόνια σχεδόν που ήταν στον Άρη, ο αδελφός βέβαια του Βαγγέλη του Βορτζούμη, έτσι, για όσους δεν το γνωρίζαν, όλα τα χρόνια που υπηρέτησε, νομίζω ότι τον Άρη από το πόστο του team manager, αν θέλετε. Εντάξει, manager το λέγαμε όλοι. Αλλά ήταν ουσιαστικά ένας άνθρωπος που ασχολούνταν με τα πάντα μέσα στην ομάδα. Και το κενό του φάνηκε τα τελευταία δύο χρόνια που λόγω της, του προβλήματος υγείας το οποίο είχε, δεν μπορούσε να είναι κοντά στην ομάδα. Και φάνηκε αυτό το πρόβλημα. Το πόσο και αυτή η θέση που κάποιοι δυστυχώς θεωρούσαν ότι είναι μια θέση που δεν κάνεις τίποτα, δεν προσφέρεις τίποτα, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια φάνηκε ότι αυτή η θέση ήταν μια από τις πιο σημαντικές θέσεις στην ομάδα. Κάποια πράγματα που ο Άρης ξεφτυλίστηκε ευρωπαϊκά έγινε γιατί δεν ήταν αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκεί για να τα προσέξει. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κενό, και όχι μόνο από θέμα δουλειάς και ανθρώπινο κενό, γιατί όπως είπα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, φίλος. Ένας άλλος που βοηθούσε πάντα και τους νέους δημοσιογράφους όταν είχαν θέμα. Και γενικά, εντάξει, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει κακό λόγο για τον συγκεκριμένο. Όπως είπα και πάλι, και δύο θα γίνει από το πρωί στις 11 το πρωί στο Βαθυλάκο. Έτσι, όποιος θέλει να βρεθεί εκεί, να τον αποχαιρετήσει. 11 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Μαθήλακο Θεσσαλονίκης θα γίνει η κηδεία του Βασίλη του Βορτζούμη.
Τι να πεις, δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα σε αυτές τις καταστάσεις. Εντάξει, είναι δύσκολες στιγμές και για την οικογένειά του κυρίως, έτσι. Εντάξει, όλοι εμείς που το γνωρίσαμε τόσα χρόνια είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση όλοι μας, οι συνάδελφοι και οι αθλητές, ακούσατε και τον Ζάρα πριν, και οι προπονητές, όλοι οι δίπουντες, όποιος πέρασε από εκεί, κυρίως βέβαια το αθλητικό κομμάτι, οι αθλητές, οι προπονητές, τα μέλη τεχνικού τίμου είχαν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του και εμείς οι δημοσιογράφοι. Όλοι οι συνάδελφοι θεωρώ, γιατί θεωρώ ότι μιλάω και όλων των συνάδελφων, ότι είχαμε την καλύτερη σχέση. Παρότι ποτέ δεν έδωσε είδηση σε κανέναν, γιατί δεν μιλούσε για αυτά τα θέματα, αλλά πραγματικά κουράγιο στους δικούς του. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο, κουράγιο στους δικούς του ανθρώπους, στην οικογένειά του. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ακόμα μια μπάσκετ κοντά σας, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη εδώ στο Λίμπερο 107 και 4, 8 με 10 το βράδυ. Μόνο για μπάσκετ μιλάμε. Αύριο θα είμαστε λοιπόν πάλι εδώ, ελπίζουμε, με μια πολύ ωραία έκπληξη εδώ στο στούντιο. Πολλά περισσότερα θα τα πούμε αύριο, έτσι, όσον αφορά τα ρεπορτάζ των ομάδων και όχι μόνο. Λοιπόν, καλή συνέχεια, ακολουθεί Μπαλαντέρ εδώ στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107 και 4, και Μπαλαντέρ, έτσι, στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 10 με 12.